Επανέρχεται το θέμα των γυναικών που αγαπούν πολύ ή των ανθρώπων που αγαπούν πολύ. Η φίλη έχει δώσει τίτλο στο mail που έχει στείλει «Γυναίκες που αγαπούν πάρα πολύ, υπάρχει γιατριά». Γεια σου Θέκλα. Σου γράφω με αφορμή ένα από τα τελευταία σου βίντεο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο με συγκλώνησε και έχω αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την επιστολή της κοπέλας. Σου γράφω γιατί η δική μου περίπτωση είναι ίσως λίγο πιο ακραία και ίσως αν διαβαστεί να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι που ζουν κάτι ανάλογο. Είμαι κι εγώ ένα πρόσωπο που έχει βιώσει κακοποίηση σε μεγάλο βαθμό από την παιδική μου ηλικία. Στο σπίτι ο πατέρας μου, όσο ήμουν παιδί, συχνά πυκνά επέλεγε να με χτυπάει άσχημα με τη ζώνη του, σαν τρόπο διαπαιδαγώγησης τάχα. Η μητέρα μου δεν με προστάτευε και δυστυχώς το άφηνε να συμβαίνει. Στο σχολείο ήμουν το κορίτσι που κορόιδευαν κυρίως τα αγόρια. Έτρωγα ξύλο, με έφτυναν. Μου έλεγαν πως έχω χολέρα, είχαν επινοήσει παιχνίδι με το όνομά μου και κυνηγιόντουσαν γύρω από το θρανίο μου. Έπαιρναν τη χολέρα από το θρανίο μου και νικητής στο παιχνίδι ήταν όποιος δεν τον ακουμπούσαν με τη χολέρα. Μου πετούσαν τα πράγματά μου από τον μπαλκόνι και άλλα. Φυσικά και δεν με προστάτευσε το σχολείο ή η οικογένειά μου. Εκείνα τα χρόνια και μάλιστα σε χωριό πάντα έφταιγε το θύμα και εκείνο έπρεπε να ντρέπεται, το θύμα δηλαδή. Και δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Σήμερα είμαι 34 χρονών. Την πρώτη μου φίλη την έκανα στο γυμνάσιο. Είμαστε 21 χρόνια φίλες. Και εκείνα τα χρόνια τα άλλα κορίτσια την απομόνωσαν που επέλεξε να κάνει παρέα με μένα. Στα 20 μου έκανα απόπειρα αυτοκτονίας έπειτα από μια ωραιότατη χιλόπιτα που με πλήγωσε βαθιά, γιατί εγώ μες στο κεφάλι μου είχα πάντα πως δεν αξίζω σαν γυναίκα. Πώς άλλωστε να πιστεύω το αντίθετο έπειτα από τόση κακοποίηση. Έκτοτε ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και στα πρώτα χρόνια και φαρμακευτική αγωγή. Εξωτερικά είμαι ένα εντελώς λειτουργικό άτομο που καταφέρνει να ανταπεξέλθει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Μπήκα από τους πρώτους σε κατάταξη στη σχολή μου και ας έκλαιγα κάθε μέρα. Βγήκα από τη σχολή μου με αξιοπρεπή βαθμό και ας δούλευα ταυτόχρονα και έχοντας δυσκολίες και στη σχέση με τους γονείς μου. Ο μπαμπάκας μου με μείωνε ελεκτικά στη συνέχεια. Αν δεν είχε σπουδάσει, θα είχα χτίσει πολυκατοικίες, μου είχε πει μια μέρα πριν την ορκομοσία μου. Εν τω μεταξύ, με υποστήριζε ελάχιστα, γι' αυτό και έπρεπε να δουλεύω στα κρυφά, για να μην πάψει και αυτή η μικρή προς εμένα στήριξη. Έχω ένα πολύ καλό βιογραφικό, ακόμα και αν δεν εργάστηκα πάνω στις σπουδές μου. Είμαι ικανή, δουλεύω σαν σκυλή και εδώ και πολλά χρόνια στηρίζω μόνη μου τον εαυτό μου και βασίζομαι απλά σε μένα. Το θέμα είναι πως όσο ικανή και αν είμαι, όσο και αν μπορώ να ανταπεξέλθω σε άπειρες δυσκολίες και την ανηφόρα της ζωής μου, την ανεβαίνω μόνη μου. Όσο και αν μπορώ να ανταπεξέλθω σε άπειρες δυσκολίες και την ανηφόρα της ζωής μου, την ανεβαίνω μόνη μου, σε γενικές γραμμές δεν παίρνω τίποτα από τις σχέσεις μου όταν υπάρχουν. Αδυνατό λοιπόν να δω και τα θετικά και τις ικανότητες μου ή την αξία μου και μέσα μου είμαι ένα τρομαγμένο σκυλί δαρμένο που νομίζει πως δεν αξίζει τίποτα. Αυτά που γράφεις ταιριάζουν πάρα πολύ καλά δυστυχώς με το χθεσινό θεωρητικό vlog που βγήκε την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 που μιλάει για τα πράγματα που σκοτώνουν την αυτοεκτίμηση και μιλήσαμε εκεί για τις τοξικές σχέσεις με γονείς και τις τοξικές σχέσεις γενικότερα, οι οποίες ροκανίζουν την αυτοεκτίμησή μας. Οι ερωτικές μου σχέσεις ήταν πάντα ένας φαύλος κύκλος. Δεν είχα μάθει ποτέ να αγαπώ τον εαυτό μου, με συγχαινόμουν. Στην πρώτη μεγάλη μου σχέση, όταν ήμουν 21 χρονών, ο τότε σύντροφός μου δεν είχε ποτέ χρόνο για μένα όταν τελείωσε η κάψα της αρχής. Σχολίαζε αρνητικά την εμφάνισή μου, με σύγκρινε με το πορνό που έβλεπε, ήθελε το σεξ να είναι σαν το πορνό. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά πως έλεγε πως αηδιάζει επειδή εκείνη την περίοδο είχα ακμή στην πλάτη μου και γι' αυτό αηδίαζε όταν έκανε σεξ μαζί μου. Εξαιρετικά κακοποιητικός αυτός ο σύντροφος, εξαιρετικά. Φλέρταρε με άλλες γυναίκες και με έβαζε στο τρυπάκι να ζηλεύω. Και κάποτε είχα δει μια συνομιλία που είχε και έλεγε σε μια άλλη κοπέλα πως μαζί μου ερωτικά μηδέν. Αργότερα με άφησε για κάποια άλλη γυναίκα, είχε ένα σύντομο γάμο επειδή έμεινε έγκυος.
αφού την άφησε και για πολλά πολλά χρόνια, ακόμα μέχρι και πρόσφατα κυνηγούσε εμένα ακόμα και όταν ήμουν σε άλλη σχέση, σαν να ήμουν εγώ ερωτάς του. Μα αισθάνομαι αηδία. Πώς να μην αισθάνεσαι αηδία με τόσο άσχημο τρόπο που σου είχε συμπεριφερθεί αυτός ο μισογύνης πρώην σου? Η δεύτερη μεγάλη μου σχέση, άλλη μια μαύρη τρύπα. Κράτησε μια 7 ετία. Μπορώ να πω πως τα 2 από τα 7 ήταν μόνο τα καλά χρόνια. Ήταν μια σχέση που εγώ έδινα περισσότερα. Ήμουν εγώ η δυνατή και ήταν σαν να έχω ένα παιδί δίπλα μου το οποίο έπρεπε να κουβαλήσω. Τι και αν μου έλεγαν οι γύρω μου άνθρωποι πως δίνω πολλά, πως υφίσταμαι εκμετάλλευση, πως δεν κινητοποιείται. Εγώ έμενα. Πιστό σκυλί επειδή αγαπούσα. Σε μεγάλο βαθμό η εκμετάλλευση ήταν και πρακτική. Να σου κάνω εγώ το βιογραφικό σου, να το στείλω που μπορώ για να έχεις δουλειά, να μπορούμε να συμβιώσουμε για εκείνο το μαζί που νόμιζα στο κεφάλι μου, και να παλέψω εγώ και να κάνω τα προβλήματά σου δικά μου και να πονάω για αυτά και να προσπαθώ να βρω λύση αλλά και οικονομική εκμετάλλευση. Και κάποια στιγμή, τον 6ο χρόνο, με πίεσε και αλλάξαμε πόλη για μια δική του επαγγελματική ευκαιρία που ήταν φούσκα. Άφησα πίσω τα πάντα, άφησα τη θέση που είχα στην εταιρεία που τότε ήμουν και ξεκίνησα από το μηδέν. Και 6 μήνες μετά έκανε σχέση με μια άλλη γυναίκα και απλώς με άφησε αφού με κατηγόρησε για τα πάντα και λέγοντας πως μαζί μου επί χρόνια ζούσε άσχημα και μάζεψε πολλά και δεν αντέχε άλλο. Φυσικά και δεν παραδέχθηκε πως η αιτία του χωρισμού ήταν η άλλη σχέση. Δεν το παραδεχόταν. Απλώς προτίμησε να με κατηγορεί. Μάζεψα και εγώ τα πράγματά μου, μετακόμισα και με το κεφάλι ψηλά προσπάθησα να ξεκινήσω πια τη ζωή μου μόνη μου και από το μηδέν σε μια άλλη πόλη όπως και έκανα. Έπειτα, άλλος φαύλος κύκλος. Το σχέδιο του να ορθοποδήσω μόνη μου και να σταθώ στα πόδια μου σε γενικές γραμμές στεύθηκε με επιτυχία. Ίσως επειδή έχω ζήσει άσχημα και χωρίς υποστήριξη γενικά, το να μου βγαίνει το να κυνηγάω την επιβίωση και να τα καταφέρνω, να βγαίνει από μέσα μου. Αλλά μέσα μου πολύ δύσκολα όλα. Στην αρχή είχα ναι μεν πόνο, αλλά είχα μια αισιοδοξία πως με προσπάθεια θα τα καταφέρω και στο συναισθηματικό επίπεδο. Είχα δύναμη μέσα μου, πολύ δύναμη, και πίστευα πως μέσα από όλα αυτά θα μάθαινα πράγματα και θα δυνάμωνα. Αν δε, ρήμαξα. Κάπου εκεί ανακάλυψα τι σημαίνει ghosting. Να σε φλερτάρουν, να βγαίνεις, να κάνεις σεξ και μετά μην τον είδατε. Πολλά περιστατικά και πολλές φορές. Ανακάλυψα τι σημαίνει απόρριψη στο δεύτερο ραντεβού επειδή δεν θέλησα να κάνω σεξ με το χι άτομο. Εκεί που λαμβάνεις ένα μηνυματάκι, λυπάμαι, δεν μου βγαίνει το ερωτικό μαζί σου, αλλά δεν ήξερα πώς να σου το πω να μην ενοχληθείς, επειδή δεν πήγες σπίτι του όπως πρότεινε και προτίμησες να βγείτε έξω για ποτό. Και έπειτα ήρθε η κόλαση, την οποία κόλαση θα σας αναφέρω όσο πιο συνοπτικά μπορώ. Κάποια στιγμή στην προηγούμενη μου δουλειά και στην πόλη όπου έμενα προηγουμένως, αρκετά χιλιόμετρα μακριά, αισθάνθηκα μια περίεργη ανεξήγητη έλξη για έναν άνθρωπο με τον οποίο δούλευα μαζί. Αρκετά μεγαλύτερός μου και παντρεμένος. Αφού χώρισα από τη μεγάλη μου σχέση, δεν ξέρω τι με παρακίνησε σε ένα ταξίδι μου προς εκείνη την πόλη πριν 3 χρόνια, όπου του μίλησα για όσα ένιωθα. Αυτό το αίσθημα, ο μεγαλύτερός σου που το θαυμάζεις, που ήταν πάντα λίγο μαλάκα στη συμπεριφορά, αλλά το θεωρείς πολύ γοητευτικό και αισθάνεσαι έλξη. Αυτό το έχω ακούσει και άλλες φορές, ότι άμα είναι λίγο μαλάκας κάποιος, οι κοπέλες τον βρίσκουν γοητευτικό. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την έλξη που νιώθουν κάποιες κακοποιημένες γυναίκες από τα κακά παιδιά. Όταν η βία και η κακία φαίνονται γοητευτικά, γιατί σε αυτά έχουμε συνηθίσει και είναι το οικείο. Ήμουν ερωτευμένη μαζί του, έτσι ένιωθα τουλάχιστον, ένιωθα πως με έλκυε πολύ. Σου συστήνω να δεις το βίντεο για την πολύ έντονη έλξη, η οποία είναι ανησυχητικό σημάδι και κόκκινη σημαία. Μετά από κάποιο καιρό αρχίσαμε να μιλάμε. Η επικοινωνία στην αρχή ήταν κυρίως με μηνύματα και ήταν καθαρά σεξουαλικού περιεχομένου. Εγώ ακόμα και έτσι, ακόμα και με αυτό το τίποτα που έπαιρνα από αυτόν, ένιωθα ερωτευμένη. Κάθε φορά όμως που εγώ πήγαινα σε εκείνη την πόλη και από όπου κατάγομαι, μπορεί την προηγούμενη μέρα να μου μιλούσε, να μου έλεγε πόσο με θέλει και να κανονίζαμε διάφορα, έπειτα μετά εξαφανιζόταν και περιοριζόταν σε ένα μισάωρο καφέ μαζί μου λίγο πριν φύγω. Και ξανά τα ίδια. Εννοείται πως εγώ βασανιζόμουν πάντα και ήμουν στα πατώματα. Αφού αυτό έγινε κάποιες φορές, μετά υποτίθεται ήθελε να είμαστε φίλοι και την ίδια στιγμή άφηνε τα μηνύματα μου σε φάση διαβάστηκε, προφασιζόμενος πως είχε δουλειά και έπειτα για αρκετό καιρό είχαμε επικούς καυγάδες που μου διέλυσαν την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή μου. Με τον καιρό, για μικρό διάστημα, σταμάτησε η επικοινωνία μεταξύ μας.
Έπειτα από δική μου πρωτοβουλία, επειδή είμαι χαζή, αρχίσαμε ξανά να μιλάμε δίθεν ως φίλοι, ενώ πάντα ήμουν ξεκάθαρα ερωτευμένη. Πήγα σε εκείνη την πόλη πριν ένα χρόνο. Δεν το είπα και αυτός παραπονιόταν που δεν το είπα καν, μια και κατάλαβε από φωτογραφίες πως είμαι εκεί και ήθελε να με δει. Περιοριστήκαμε πάλι σε ένα μισάωρο καφέ γιατί δεν είχε χρόνο. Από εκείνο το σημείο και μετά μιλούσαμε καθημερινά, πέρα από μηνύματα, κλήσεις, βιντεοκλήσεις κλπ. Σε πολλές φάσεις προσπαθούσα να αποστασιοποιηθώ γιατί ήξερα πως για μένα δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα. Φτάσαμε στη φάση της καραντίνας, όπου μου έλεγε πως ονειρεύεται ένα μέλλον μαζί μου, πως με αγαπάει και πως θα έρθει να με βρει με το που ανοίξουν τα πάντα. Φυσικά και δεν ήρθε ποτέ. Και όταν κάποτε του είπα τον περασμένο Ιούνιο πως είμαι ερωτευμένη μαζί του, μου απάντησε πως δεν μπορεί να καταλάβει πως μπορώ να είμαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχω ζήσει μαζί και πως ποτέ δεν είπε πως είναι ερωτευμένος, αλλά καψούρης. Κάθε φορά που επιχειρούσα να απομακρυνθώ, απλώς δεν με άφηνε και μου έλεγε ωστόσο διάφορα. Πήγα σε εκείνη την πόλη στην καλοκαιρινή μου άδεια. Το μόνο που άλλαξε ήταν πως ανταλλάξαμε μερικά φιλιά. Μου αφιέρωσε κάποιο χρόνο, αλλά ουσιαστικά δεν συνέβη τίποτε. Το ίδιο και όταν πρόσφατα ξαναπήγα. Ισχυρίζεται πως έχει κάποιο είδους σεξουαλικό πρόβλημα. Ωστόσο, ποτέ δεν τον είδα να αφήνεται σε μένα. Και καλά όλα αυτά. Θεμητό να επιθυμεί άλλα πράγματα και να μην θέλει να χαλάσει τη ζωή που έχει χτίσει. Πολλές υποσχέσεις όμως. Πολλοί ισχυριζόμαστε πως κάτι υπάρχει μεταξύ μας, όσο εγώ λέω πως δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, μέχρι και πως είναι ερωτευμένος, μου είπε όταν έλεγα πως δεν θέλω να τον δω. Το ζήτημα είναι πως όλα αυτά τα έχω πάρει πάνω μου και έχω την ψευδαίσθηση πως δεν αξίζω σαν γυναίκα. Πως είμαι λίγη, πως δεν μπορεί κάποιος να με δει ερωτικά και πως δεν ελκύω τους ανθρώπους και γενικά κάνω πολλές τέτοιες σκέψεις και πέφτω άσχημα. Το θέμα μου θέλει χρόνο και κόπο ώστε να γιατρευτώ. Ο λόγος που σου γράφω είναι γιατί ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες γυναίκες εκεί έξω που βιώνουν κάτι ανάλογο. Με ενδιαφέρει να βοηθηθεί έστω και ένας άνθρωπος ακούγοντας αυτή την ιστορία. Η φράση σας πως υπάρχουν και γυναίκες που μένουν να αγαπούν κάποιον ακόμα και όταν δεν παίρνουν τίποτα με κινητοποίησε ώστε να σας γράψω αυτό το μήνυμα. Ιδού το παράδειγμα από την ιστορία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το mail, το πρώτο mail της κοπέλας αυτής, ήρθε πριν πολύ καιρό. Πάνω από ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο μετά μου γράφει τα ακόλουθα. Καλησπέρα σας. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που έστειλα αυτό το mail με κάποια πράγματα που αφορούν την ιστορία μου. Δεν ξέρω αν θεωρείται χρήσιμο κάποια στιγμή να γίνει κάποιο βίντεο σχετικά και ίσως να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι που ίσως ζουν κάτι ανάλογο. Αν ωστόσο γίνει κάποια στιγμή, ίσως να ήταν χρήσιμο να υποθεί πως συνέπειο όλων αυτών, δηλαδή 35 χρόνια κοπέλα τώρα, πως συνέπειο όλων αυτών εν τέλει είναι να φτάσω σε ένα σημείο που θεωρώ πολυτέλεια το να αισθάνομαι. Άπιαστο το να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Έφτασα να πνίγω κάθε μου ανάγκη για να μην απογοητεύομαι πια και απομονώνομαι κάθε μέρα και περισσότερο. Θεωρώ βεβαιότητα πως θα είμαι για πάντα μόνη μου. Οπότε δεν χρειάζεται να έχω τέτοιες ανάγκες ώστε να ματιώνομαι συνέχεια. Πέρα από πόνο δεν μπορώ να αισθάνομαι απολύτως τίποτα πια. Αυτές είναι οι συνέπειες τοξικών σχέσεων. Βυθίζεσαι όλο και πιο πολύ στην άβυσο σου. Καλό σας βράδυ. Πολύ απογοητευτικό το δεύτερο mail της κοπέλας. Πολύ μηδενιστικό και ανησυχητικό. Καταρχάς, φιλενάδα, οι τοξικές σχέσεις σαφώς μας βλάπτουν ψυχικά και συναισθηματικά. Το ζήτημα στη δική σου περίπτωση είναι γιατί επέμενες επί μακρόν σε τοξικές σχέσεις. Η απάντηση δίνεται πάρα πολύ εύκολα στο γιατί επέμενες και την έχεις δώσει η ίδια με το πρώτο σου mail, το οποίο επίτηδες διάβασα από την αρχή μέχρι το τέλος, όπου εκεί περιγράφεις πολύ εύγλωτα το πώς το περιβάλλον σου μεγαλώνοντας, το περιβάλλον από την οικογένεια πρώτα απ' όλα και στο σχολείο έπειτα, λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο ώστε εσύ να μην έχεις αυτοεκτίμηση και να μην πιστεύεις στον εαυτό σου και να μην αγαπάς καθόλου τον εαυτό σου, ώστε να αγαπάς υπερβολικά ανθρώπους που δεν το αξίζουν. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Όπως είπαμε και στο χθεσινό βραδινό, στο χθεσινό vlog, για το ποια είναι τα πράγματα που σκοτώνουν την αυτοεκτίμησή μας. Όταν κάποιος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία είπαμε ότι συνήθως επέρχεται λόγω κακοποιητικής ανατροφής και επί μακρών κακοποιητικών εμπειριών, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι σε θέση να φλερτάρει και δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει σε ερωτικές σχέσεις. Ο άνθρωπος με τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε.
πρέπει να ανασκευάσει τη μεγάλη ψυχική και συναισθηματική ζημιά που έχει υποστεί από όλες αυτές τις επαναλαμβανόμενες κακοποίησεις στη ζωή του. Τι γίνεται όμως, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που η κουλτούρα της θεραπείας ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και δεν το ξέρουμε ότι όταν έχεις κακή γνώμη για τον εαυτό σου και όταν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν είσαι σε θέση να αγαπήσεις έναν άλλον άνθρωπο και δεν είσαι σε θέση να διαχωρίσεις πότε ένας άνθρωπος σ' αγαπάει ή όχι και δεν είσαι σε θέση να απολαύσεις τις ερωτικές σχέσεις και πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτείς, να επιδιορθωθείς για να μπορείς να μπεις στην αρένα των ερωτικών σχέσεων. Επειδή ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία η οποία δεν μας το έχει μάθει αυτό, ακολουθούμε τις βλακώδεις προτροπές της pop κουλτούρας ότι αν είσαι στενοχωρημένος, αν είσαι λυπημένος, αν είσαι δυστυχής, θα έρθει ο έρωτας Θεός να σε διασώσει. Και έτσι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προσπαθούμε να βρούμε την ευτυχία μέσα από τον έρωτα, ενώ μέσα μας δεν έχουμε καμία αγαπητική σχέση με τον εαυτό μας. Και οι άνθρωποι που δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν θα ξέρουμε πότε κάποιος μας αγαπάει και πότε δεν μας αγαπάει, πότε κάποιος παίζει μαζί μας, πότε κάποιος έχει μια υγιή, φυσιολογική, αγαπητική σχέση μαζί μας και έτσι μπερδεύουμε την καψούρα, όπως σου είπε αυτός ο παντρεμένος τύπος, το κόλλημα με τον έρωτα. Και επιμένουμε σε σχέσεις κακοποιητικές, σε σχέσεις άσχετες και σε σχέσεις νερόβραστες και σε σχέσεις που μόνο αγαπητικές δεν είναι. Είσαι 35 χρονών τώρα. Από τα 21 σου που ξεκίνησες την πρώτη σου ερωτική σχέση για 14 χρόνια, έχεις μπει σε ένα επαναλαμβανόμενο γαϊτανάκι απογοητεύσεων. Οπότε είναι εξαιρετικά φυσιολογικό να είσαι στο σημείο που βρίσκεσαι σήμερα. Να έχεις φτάσει σε ένα σημείο που να μην αισθάνεσαι τίποτα παρά μόνο πόνο και να μην επιτρέπεις στον εαυτό σου να φαντασιωθεί την ερωτική ευτυχία, γιατί το έχεις μάθει, πρακτικά, ότι κάθε φορά που ψάχνεις την ευτυχία μέσα από μια ερωτική σχέση, καταλήγεις σε πολύ μεγάλη δυστυχία. Δεν είσαι σε θέση να ερωτευτείς και δεν είσαι σε θέση να διαχειριστείς το φλερτ και δεν είσαι σε θέση να διαχειριστείς μια ερωτική σχέση. Λυπάμαι που σου το λέω. Λυπάμαι που σε στενοχωρώ και εμένα μου το είχαν μπει σε διάφορες φάσεις στη ζωή μου και δεν ήθελα να το πιστέψω, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να πιστέψεις το παραμυθάκι ότι θα έρθει ο έρωτας, ο Θεός με το βέλος και θα στοχεύσει πάνω σου και μόνο που θα σε πάρει το βέλος του έρωτα θα είσαι κατευθείαν ευτυχισμένη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να μπορεί ένας άνθρωπος να διαχωρίσει ποια σχέση είναι υγιής και να την επιδιώξει, να διαχωρίσει ποια σχέση είναι βλαπτική και να την σταματήσει και να προστατεύσει τον πολύτιμο εαυτό του από άσκοπες ταλαιπωρίες και άσκοπους ψυχικούς τραυματισμούς, πρέπει να έχει υγιή σχέση με τον ίδιο του τον εαυτό. Πρέπει να έχει ψυχική υγεία και ισορροπία και η συνεξάρτηση, που είναι, ας μου επιτραπεί ο όρος, η ασθένεια από την οποία πάσεις και πάσχουμε πολλοί από εμάς, δεν μας αφήνει να λειτουργήσουμε φυσιολογικά. Υπενθυμίζω πως αυτή την περίοδο, Οκτώβριο, ξεκινάμε μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες για τη συνεξάρτηση, για τις γυναίκες που αγαπούν πολύ. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο αντίστοιχο βίντεο που έχουμε ανεβάσει πριν 10 μέρες. Και ότι εδώ στο κανάλι έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για τις γυναίκες που αγαπούν πολύ, τους ανθρώπους που αγαπούν πολύ και επίσης τη συμμετοχή εδώ στο κανάλι. Μεταξύ άλλων, έχουμε διαβάσει και το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο είναι για μένα η βίβλος της συνεξάρτησης. Φιλενάδα, δεν είναι κακό που τώρα έχεις φτάσει στο σημείο που δεν ελπίζεις τίποτα και έχεις απογοητευτεί πλήρως, γιατί ακριβώς όταν πιάσουμε πάτο, τότε μπορεί να βάλουμε μεγάλη δύναμη και να κάνουμε ένα σάλτο, να πηδήξουμε και να ξεφύγουμε από την κατάντια μας. Δεν φταίσαι εσύ για την κατάντια σου, φταίνε οι γονείς σου, φταίει η κοινωνία και το σχολικό περιβάλλον, το οποίο δεν ήταν ποτέ ικανό να διαχειριστεί καταστάσεις bullying και κακοποιητικότητας μεταξύ των μαθητών. Ελπίζω και πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και όσο αναπτύσσονται και ανάλογες δράσεις μέσα από το σύστημα της εκπαίδευσης, αυτό θα γίνει πολύ καλύτερο. Όμως αυτή τη στιγμή εσύ οφείλεις να εντρυφήσεις τον εαυτό σου
Και όλη αυτή την ενέργεια που έχεις ξοδέψει να πηγαίνεις σε εκείνη την πόλη, να βρίσκεις εκείνον τον παντρεμένο, να ανέχεσαι τον κάθε άσχετο, να σου συμπεριφέρεται όπως σου συμπεριφέρεται, να του κάνεις τις δουλειές του, να του κάνεις τα βιογραφικά του, να παρατάς τη δουλειά σου, να τον ακολουθείς σε μια άλλη πόλη, όλες αυτές οι επενδύσεις που έχεις κάνει πάνω σε άλλους ανθρώπους, αυτές οι φρούδες ελπίδες, αν όλη αυτή την ενέργεια την επενδύσεις πάνω στον εαυτό σου συνειδητά και επενδύσεις στη ψυχοθεραπεία σου, θα μπορέσεις να αποκαταστήσεις τη μεγάλη ψυχική και συναισθηματική ζημιά που έχεις υποστεί παιδιόθεν. Το έλεγα αυτό σήμερα και σε μια κοπέλα που μου γράφει επανειλημμένα στο Instagram και μου γράφει συνέχεια για κάποιον που έχει γνωρίσει, για κάποιον που της έχουν συστήσει, για κάποιον που έχει βγει ραντεβού, για κάποιον με τον οποίο έχει κολλήσει. Συνέχεια και της λέω, κόρη μου, κάνε ένα διάλειμμα. Είσαι εθισμένη στις ερωτικές σχέσεις, είσαι εθισμένη στο φλερτ. Κάνε ένα διάλειμμα. Ασχολήθου ουσιαστικά με τον εαυτό σου. Μην επενδύεις την ενέργεια σου, το χρόνο σου, τα λεφτά σου στο να βρεις έναν άνδρα. Επένδυσε τα στο να βρεις εσένα. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Την αγάπη μου.